Αδελφοί μου, θα πρέπει ασφαλώς με πολύ δέος και προσευχή συνεχή να προσεγγίζει κανείς το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, και ειδικότερα τον προφητικότατο αυτό βιβλίο της Αποκαλύψεως, του οποίου θα κάνουμε μία ερμηνευτική επιτομή. Η δυσκολία μάλιστα να αποδοθεί μια συντομοτάτη περίληψη, όπως ελέγαμε, του όλου βιβλίου μέσα σε δύο μόνο ομιλίες είναι προφανής. Όμως, επικαλούμενη τη βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού, θα προσπαθήσουμε όση δύναμις να προσφέρουμε δια την οικοδομή της Εκκλησίας του Χριστού. Πριν όμως προχωρήσουμε, θα επιθυμούσα να σημειώσω ότι καμία υποκειμενική ερμηνεία δεν θα χρησιμοποιηθεί, παρά μόνο ότι είναι κατατεθειμένον εις την ορθόδοξον διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Πρέπει ακόμη να τονιστεί ότι ο λαός του Θεού οφείλει να μελετά τούτο το βιβλίο κατά την ρητήν παραγγελία του Κυρίου, ο βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον τες επτά εκκλησίες, και μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, ο καιρός γάρ εγγύσεστην. Μέσα εις το βιβλίο αυτό θα προσπαθεί ο πιστός να καταμανθάνει τους καιρούς και να αναμένει τον άχρονον, τον αόρατον, τον διημάς ορατόν κατά τον Άγιον Ιγνάτιον των Θεοφόρων. Ο πειρασμός να καθορίζει ο αναγνώστης τους χρόνους εκβάσεως των περιγραφωμένων προφητιών περιορίζεται από τον θεμελιακό όρο ερμηνείας των προφητιών που θέτει ο Άγιος Ειρηναίος: ασφαλέστερον και ακινδυνότερον το περιμένειν την έκβαση της προφητείας ή το καταστοχάζεστε και απομαντεύεστε. Δηλαδή είναι ασφαλέστερο και πιο ακίνδυνο να περιμένει κανείς να πραγματοποιείται η προφητεία παρά να προσπαθεί να απομαντεύσει την ερμηνεία της προφητείας. Και που συμπληρώνει σχετικά ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της νύφουσιν. Ο χρόνος θα αποκαλύψει και η πείρα σε εκείνους οι οποίοι έχουν καθαρή καρδιά. Η αποκάλυψη είναι το έσχατον βιβλίων της Καινής Διαθήκης, αλλά και ολοκλήρου της Αγίας Γραφής. Αποτελεί την κατακλείδα της και έχει ικανή αντιστοιχία με το πρώτο βιβλίο, την Γένεση, με την οποία συνιστά τον άξονα πτώσης σωτηρία. Έτσι, αν η Γένεση μας περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου, του ανθρώπου και την πτώση του, η Αποκάλυψη μας περιγράφει προφητικά την πορεία της Εκκλησίας και της δημιουργίας μέσα εις των χρόνων, την αναγέννηση του ανθρώπου, την αναδημιουργία του κτιστού ορατού κόσμου και την αιωνία των δόξαν. Η Αποκάλυψη περιέχει εν συντομία ολόκληρο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, από τις ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, όπου υγιεινή Θεοτόκος, θα το ειδούμε στη συνέχεια, με το άρεν πεδίον τον Ιησούν καταδιώκεται, και της οποίας το άρεν πεδίον αρπάζεται στον ουρανό, δηλαδή είναι η ανάληψη του Ιησού Χριστού. Αναφέρεται εις την ίδρυση το βιβλίο της Αποκαλύψεως επί της γης της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή της Εκκλησίας, την ιστορική της παρουσία και την παγκοσμία επέκτασή της, την εξέλιξη της πάλης της με τις αντίθεες δυνάμεις, τις έσχατες πληγές που θα επιπέσουν
εις την αμετανόητη ανθρωπότητα. Τέλος, στην εμφάνιση του Αντιχρίστου, την τελική συντριβή του, τη δευτέρα παρουσία του Χριστού ως Κριτού, την ανάσταση όλων των απαιώνος νεκρών, την τελική κρίση, την αιωνία τιμωρία των ασεβών, την αιωνία δόξα των πιστών, την αποκάλυψη της καινής Ιερουσαλήμ, δηλαδή της Βασιλείας του Θεού, την ανακαίνιση του ορατού κτιστού κόσμου, την αιωνίαν κοινωνίαν των θεωμένων πιστών και του Χριστού. Κεντρική ιδέα του βιβλίου παραμένει πάντοτε η δευτέρα του Χριστού παρουσία. Κύριο θέμα, ο αγώνας της Εκκλησίας κατά των αντιθέων δυνάμεων με νικηφόρον έκβαση της Εκκλησίας. Όλα αυτά καταγράφονται με οράματα, παραστάσεις και εικόνες που αποτελούν την συμβολική γλώσσα του βιβλίου. Η Αποκάλυψη ως προφητικό βιβλίο αποκαλύπτει όχι μόνο τα μέλλοντα αλλά και τα παρόντα σε σχέση με τον χρόνο καταγραφής της. Ο ίδιος ο Κύριος σημειώνει εις τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος είναι και ο καταγράψας στην Αποκάλυψη, εις την ίσον Πάτμον, γράψον ουν αείδες και αείσι και αμελιγίνεστε με τα ταύτα. Γράψε λοιπόν εκείνα τα οποία είδες, εκείνα τα οποία υπάρχουν, εκείνα τα οποία θα γίνουν με τα ταύτα. Ο σκοπός του βιβλίου είναι η προπαρασκευή των πιστών εν ώψη των επερχομένων θλίψεων και η παρηγορία τους δια την αγαθή έκβαση του αγώνος. Προπαντός όμως, η προειδοποίησή τους δια τις αναμενόμενες θλίψεις, ώστε να μην σκανδαλιστούν και θεωρήσουν την Εκκλησία ασθενή και ανυπεράσπιστον, τον δε Ιησούν ως μη ενδιαφερόμενον δια την Εκκλησία του. Κάτι παρόμοιο συνέβη και με το επικείμενον πάθος του Χριστού, όταν οι μαθητές ειδοποιούνται ακριβώς δια να μη σκανδαλιστούν και να εννοήσουν αργότερα ότι το πάθος ή το εκούσιον. Έτσι, δεν πρέπει να ειδούμε την Αποκάλυψη με τη στενή έννοια της προφητείας, αλλά σαν ένα βιβλίο που έρχεται να ενισχύσει, να παρηγορήσει, να ανορθώσει, να ειδοποιήσει, να επισημάνει, ιδιαιτέρως σε εποχές που το θρησκευτικό αίσθημα είναι χαμηλόν. Είναι ένα ζωντανό βιβλίο με πολύ και ανέκφραστο χάρη και δροσερότητα. Είναι ένα αληθινό αριστούργημα του Αγίου Πνεύματος. Έχει ενότητα, συμμετρία, ευρυθμία, δύναμη λόγου, πλούτων χρωμάτων και τόνων, ποικιλία θεμάτων, πλαστικότητα, ζωηρότητα, παραστατικότητα. Είναι θεολογικότατον, αφυπνιστικών συνειδήσεων, συναρπαστικών, με σκηνικά τον ουρανό και τη γη και χρόνων ανελήξεως, την παγκόσμιον ιστορίαν και την αιωνιότητα. Δι' αυτό και αποτελεί λάθος ερμηνευτικό να θέλουμε να ερμηνεύσουμε το κείμενό του με βάση ένα τόπο όπως η Ελλάδα ή η Κωνσταντινούπολης, ένα ρεύμα όπως ο Μαμεθανισμός ή μια χρονική περίοδος όπως η 4 αιώνων τουρκική κατοχή, ο 20ος αιών κλπ. Όλα βεβαίως αυτά περιέχονται εις τον οπτικόν ορίζοντα του βιβλίου της Αποκαλύψεως, αλλά δεν εξαντλείται με αυτά. Ένα ακόμη σημείο πρέπει να αναφερθεί. Πότε αρχίζει το βιβλίο της Αποκαλύψεως να πληρούται? Πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν περιορίζεται μόνον εις την εποχή του Ιερού Συγγραφέως, ούτε εις τα έσκατα της ιστορίας, αλλά αρχίζει από τη στιγμή που συγγράφεται.
Κάθε τι που πραγματούται είναι προανάκρουσμα επομένων γεγονότων με τελική έκβαση τα περί την δευτέραν παρουσίαν του Κυρίου. Ορθόδοξοι ερμηνευτέ, όπως ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, αναζητούν εις την Αποκάλυψη την ιστορική, την ηθική, την θεολογική και μυστική διάσταση του Ιερού Κειμένου. Η ιστορική διάσταση είναι εκείνο που ήδη συμβαίνει ή πρόκειται να συμβεί, όπως οι επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας, τα έσχατα, ο Αντίχριστος, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Η ηθική διάσταση είναι ό,τι δύναται να διδάξει, να επανορθώσει, να διατηρήσει, να ελέγξει, να τιμωρήσει, να παρηγορήσει. Η μυστική και θεολογική διάσταση είναι η έβρεση βαθυτέρου νοήματος και μηνύματος του Θεού προς τον άνθρωπο, που θα αναπτυχθεί μια προσωπική σχέση ανθρώπου και Θεού, όπως και όλες οι ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία και τη δημιουργία, που εκφράζουν την σοφία, τη δύναμη και την αγάπη του Θεού. Μετά από τη σύντομη αυτή εισαγωγή, αγαπητοί μου, μπορούμε τώρα να ειδούμε πολύ περιληπτικά και σε κάποιες ενότητες την ερμηνεία του Ιερού Κειμένου του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού. Είναι έδωκεν αυτό ο Θεός, δείξε της δούλης αυτού αδίγενέσθε εν τάχη, και σήμανεν αποστήλας δια του αγγέλου αυτού το δούλο αυτού Ιωάννη, όσε μαρτύρησε των λόγων του Θεού και την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού όσα είδε. Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα, ο γάρ καιρός εγγύς. Με αυτή, αγαπητή, την θαυμασίαν εισαγωγική επιγραφή αρχίζει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Διακρίνεται δια τον επίσημον τόνο της, που υπενθυμίζει την επιγραφή των προφητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Φανερώνεται ο χαρακτήρας του βιβλίου ως αποκάλυψης. Δηλώνεται το κύρος και η αυθεντία του βιβλίου, διότι πηγή του είναι ο Θεός και ο Ιησούς Χριστός, είτε προσωπικά είτε διαγγέλου. Τονίζεται, όπως και καθόλου το μήκος του βιβλίου, ότι ο καιρός εγγύς. Παρατηρούμε ότι όλες οι προφητείες στην Παλαιάν Διαθήκη δεν δείχνουν σύντομη χρονικά την έκφασή τους, ενώ εδώ κατά κόρο τονίζεται ότι ο χρόνος εκβάσεως όλων των γεγραμμένων είναι σύντομος. Από την εποχή του Αβραάμ έως τη γέννηση του Χριστού πέρασαν 2.100 χρόνια και οι προφητείες δια των Χριστών δεν δείχνουν βιασύνη εκπληρώσεως. Δια τη Δευτέρα όμως παρουσία του Χριστού δείχνουν βιασύνη εκπληρώσεως και έχουν περάσει 2.000 χρόνια. Μήπως το τέλος της ιστορίας είναι κοντά? Μετά από την επιγραφική εισαγωγή αποτείνεται προς τις επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας, προς τις οποίες και αποστέλει κατ' εντολήν του Χριστού το βιβλίο της Αποκαλύψεως, που τελικά παίρνει επιστολικόν χαρακτήρα. Περιγράφει εν συνεχεία το ιστορικό της καταγραφής του βιβλίου. «Εγώ Ιωάννης, εγενόμην εν την ίσω τη καλουμένη Πάτμο, εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα, και ήκουσα φωνήν ο πίσω μου μεγάλην ως σάλπιγγος λεγούσις, ο βλέπεις γράψον εις βιβλίον και πέμψον τες επτά εκκλησίες εις Έφεσον και εις Σμύρναν και εις Πέργαμον και εις Θυάτυρα
και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαοδίκιαν. Και επιστρέφει, όπως διηγείται ο Ιερός Ευαγγελιστής, να ειδεί ποιος ομιλεί, και βλέπει 7 χρυσές λιχνίες που ανάμεσά τους περιεπάτη κάποιος όμοιος με άνθρωπον, ντυμένος ποδήρι χιτώνα με χρυσή ζώνη. Τα μαλλιά του ήσαν λευκά σαν το χιόνι, και τα μάτια του σαν φλόγες πυρός. Τα πόδια του σαν χαλκολίβανος, και η φωνή του σαν ήχος από την πτώση πολλών υδάτων. Στο δεξί του χέρι κρατούσε 7 αστέρια, και από το στόμα του εξεπορεύεται μια κοφτερή δίκοπη ρομφαία. Το πρόσωπό του ήταν λαμπερό σαν τον μεσουρανούντα ήλιον. Και εγώ, συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής, έπεσα χάμος σαν νεκρός. Αλλά εκείνος με ίγγισε και μου λέγει: «Μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών, και εγενόμην νεκρός, και ειδού ζών ημί εις τους αιώνας των αιώνων, και έχω τας κλείς του θανάτου και του άδου. Γράψονουν αίδες και αϊσί και αμελιγίνεστε μετά τα αυτά. Γράψε λοιπόν εκείνα που είδες, εκείνα που υπάρχουν και εκείνα που πρόκειται να υπάρξουν». Ποιος λοιπόν ήταν ο αποκαλυπτόμενος? Ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Τα 7 αστέρια είναι οι 7 τοπικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας που προαναφέραμε. Φυσικά, επειδή δεν είναι οι μόνες ούτε και οι μεγαλύτερες, γι' αυτό υπό των σχηματικών αριθμών 7 νοείται η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, προς την οποία στέλνει ο Ιησούς Χριστός 7 επιστολές ή 7 πτυχές που αφορούν εις την Εκκλησία. Οι επιστολές βέβαια ιστορικά ανταποκρίνονται εις τους 7 εκκλησιαστικούς αποδέκτας, αλλά το περιεχόμενον επεκτείνεται προς όλη την Εκκλησία. Άξιον ακόμη παρατηρήσεως είναι ότι τα 7 αστέρια που είναι οι επίσκοποι των αντιστοίχων εκκλησιών ευρίσκονται εις το δεξί χέρι του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού δηλαδή είναι στο χέρι του, στη δικαιοδοσία του, στην πρόνοιά του, με όλο το πλήρωμά της, λαϊκούς και κληρικούς, και τίποτα δεν του διαφεύγει. Και τι λέγει ο Κύριος τον Ιωάννη? «Το αγγέλο της εν Εφέσου εκκλησίας γράψον». Με τον ίδιο τύπο θα αποταθεί ο Κύριος και προς τις 7 εκκλησίες. Μπορούμε να υπογραμμίσουμε με πολύ συντομία ένα κεντρικό σημείο από την κάθε επιστολή. Η περίπτωση, όπως είπαμε, μας ενδιαφέρει άμεσα, διότι ο Κύριος αποτείνεται προς τους πιστούς της Εκκλησίας της κάθε εποχής και συνεπώς και προς την εποχή μας. Πρώτον, η Εκκλησία της Εφέσου. Ο Κύριος επαινεί την Εκκλησία αυτή, διότι απεδοκίμασε τους ψευδαποστόλους Ιουδαίζοντας αιρετικούς, όπως και τους Νικολαΐτας. Όμως, κατά την προσπάθεια κατά των αιρετικών, ιτώνησε κάπως η αγάπη της προς τον Ιησού Χριστό. Και τη σημειώνει ο Κύριος: «Αλλά έχω κατά σου, έχω ένα παράπονο, ότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας». Άφησες την πρώτη σου αγάπη. Το παράπονο του Ιησού είναι ότι ο ενθουσιασμός, η πείρωση της καρδιάς, η αφοσίωση, η λατρεία έχουν υποτονιστεί. Η αγάπη δεν νοείται ως εξαντλουμένη στην Ορθοδοξία, αλλά και που είναι εναντίον των αιρετικών ο αγώνας, αλλά και στην Ορθοπραξία και στην ιδιαίτεραν αγαπητική ανάβαση της καρδιάς προς τον Θεό. Δεύτερον, η Εκκλησία της Μύρνης. Η Εκκλησία αυτή επαινείται εξ ολοκλήρου,
δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι. Είδα σου τα έργα και την θλίψην και την πτωχίαν, αλλά πλούσιος ή. Είδα, γνωρίζω τα έργα σου και τη θλίψη σου και την πτωχία σου, αλλά είσαι πλούσιος. Διαγράφεται ένα τρίπτυχον χριστιανικής πορείας. Τα έργα ως δράσεις ποιμαντική και ως έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Οι θλίψεις ως στοιχείον γνησιότητος που φανερώνει τις δυσκολίες των αντιθέων και κοσμικών δυνάμεων που πολεμούν την Εκκλησία και την θλίβουν ποικιλοτρόπως. Και η πτωχία ως σπουδαίο αγαθόν που δείχνει την κατανόηση του Ευαγγελικού Πνεύματος και που αποτελεί και αυτή στοιχείον γνησιότητος του Ευαγγελίου. Τέλος, διαγράφεται μελλοντικός διωγμός δια τον οποίον ο Κύριος συμβουλεύει «Μηδέν φοβού αμέλης παθήν και γίνου πιστός άχρη θανάτου». Μη φοβάσαι για ό,τι πρόκειται να πάθεις, μείνε πιστός μέχρι τον θάνατο μου. Ο διωγμός είναι ο κλήρος της Εκκλησίας εις τον κόσμο. Εκκλησία διωκωμένη είναι απόδειξη ότι ευρίσκεται εις ορθήν οδόν και έχει χάρη πολύ από το Θεό. Εκκλησία μη διωκωμένη και που συμμαχεί με τον κόσμο έχει αποδοκιμαστεί από τον Χριστόν. Τρίτον, η Εκκλησία της Περγάμου. Η πόλη της Περγάμου ονομάζεται υπό του Κυρίου θρόνος του Σατανά. Η πόλη, όχι η εκκλησία, η πόλη. Όμως η εκκλησία της Περγάμου έδειξε αντίσταση εις την επικρατούσαν ειδωλολατρίαν, έχοντας και εις το ενεργητικό της το μαρτύριο του επισκόπου της Αντίπα. Υπάρχουν όμως και τα παράπονα του Ιησού. Έχεις κρατούντας την διδαχήν των Νικολαϊτών. Οι Νικολαίτε ήσαν γνωστικίζοντες αιρετικοί και θεωρούντο ως αντινομιστέ, ό,τι θα λέγαμε σήμερα αναρχικοί. Εν ονόματι δήθεν της χριστιανικής ελευθερίας είχαν ελαστικές αντιλήψεις περί πίστεως και σαρκικών αμαρτημάτων. Αρχή των ήτο παραχρήστε τη σαρκή δι. Πρέπει να καταστρέψουμε την σάρκα, όπως σήμερα με τα ναρκωτικά κλπ. Μα πολλοί σήμερα χριστιανοί μας έχουν μακρινούς των προγόνους τους Νικολαΐτας, με το να έχουν χαλαρή αντίληψη περί της ηθικής και μάλιστα επί των σαρκικών αμαρτημάτων. Τέταρτον, η Εκκλησία των Θυατήρων. Επενείται η αγάπη και η πίστη και η διακονία και η υπομονή της Εκκλησίας αυτής. Ηνύχεται όμως μίαν ψευδοπροφήτη με το συμβολικό όνομα Ιεζάβελ. Αυτή το χριστιανή πλανεμένη που υπηρετούσε των προφητισμών, δηλαδή δαιμονικές προφητείες. Η εποχή μας έχει πολλούς τέτοιους με την γενική ονομασία φωτισμένοι, που εμφανίζονται ως οραματιστέ, ενυπνιαστέ κλπ. Αυτοί όλοι σφετερίζονται την Εκκλησία και των κλήρων και πλανούν τους πιστούς. Εύκολα δεν γίνονται αντιληπτοί, διότι δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλων πίστεως, αλλά στην πραγματικότητα είναι κύβδηλοι και αποδοκιμάζονται από τον Χριστόν. Πέμπτον, η Εκκλησία των Σάρδεων. Κεντρικών σημείων. Είδα σου τα έργα, ότι όνομα έχεις, ότι ζεις και νεκρός ή. Γνωρίζω τα έργα σου. Έχεις όνομα ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρός. Φοβερός λόγος. Ο καθένας εδώ ευρίσκει, αγαπητοί μου, τον εαυτόν του. Πρόκειται δια μίαν ευσεβοφάνειαν, ένα σχήμα δηλαδή ευσεβίας, που στο βάθος η πνευματική ζωή είναι νεκρή. Είναι αυτό που σημειώνει ο Απόστολος Παύλος. Τούτο δε γίνος και λέγει στον Τιμόθεο, ότι εν εσχάτες ημέρες εν στήσονται καιροί χαλεποί, έσονται γαροί άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι κλπ. Έχοντες
μόρφωση, σχήμα δηλαδή ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής ειρνημένη. Δεν θα έχουν περιεχόμενο όμως. Έκτον, η Εκκλησία της Φιλαδελφίας είναι μια επιστολή γεμάτη από έπαινο, ότι ετήρησα στον λόγον της υπομονής μου, καγώς ετηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού, της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης, πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Και ποιος είναι αυτός ο παγκόσμιος πειρασμός που έρχεται σε όλη τη γη, που εγώ θα σε φυλάξω, επειδή εσύ εφύλαξες τον λόγον μου? Θα είναι ο πειρασμός της πίστεως και του ηθικού βίου που θα ανοίξουν το δρόμο στον Αντίχριστο. Ποιος θα μείνει πιστός εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού όταν θα υπάρχει όχι μόνο κατακλυσμός απιστίας, αλλά και διωγμός και μαρτύριο δι' εκείνον που θα πιστεύει εις τον Χριστόν? Ποιος θα μείνει όρθιος? Κράτιο έχεις, κράτα αυτό που κατέχεις. Είναι η παράδοση της Εκκλησίας που πρέπει σταθερά να κρατήσουμε. Έβδομον, η Εκκλησία της Λαοδικίας, μια επιστολή που συνδυάζει αυστηρότητα, δρυμύτητα και τρυφερότητα. Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψύχρος, μέλωσε εμέσαι εκ του στόματός μου. Είναι οι πιστοί που χωλαίνουν επαμφωτέρεστε συγνίες και από τα δυο τα γόνατα ανάμεσα στο Χριστό και τον κόσμο, όπως λέγει ο προφήτης Ηλίας. Είναι οι κοσμικοποιημένοι χριστιανοί που ταυτοχρόνως έχουν υψηλή ιδέα περί της θρησκευτικότητός των. Δυσκολεύονται να μετανοήσουν επειδή ζουν την ψυχολογία της επαρκίας και της αυταρεσκίας. Θα σε ξεράσω, είναι η απάντηση του Χριστού. Εν τούτης, ο Κύριος κάνει έκκληση μετανοίας. Εγώ όσους φιλώ, ελέγχω και παιδεύω. Ζήλευε ούν και μετανόησον. Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν και εισελεύσομε προς αυτόν και διπνήσομε ταυτού και αυτός μετεμού. Με την ανάλυση, αγαπητοί, των τριών πρώτων κεφαλαίων του βιβλίου της Αποκαλύψεως κλείει το πρώτο μέρος του όλου βιβλίου, εις το οποίο επεσκοπήθη το παρόν της Εκκλησίας, όπως ήτο κατά τους χρόνους του Ευαγγελιστού Ιωάννου, με την αποστολή των 7 επιστολών προς τις 7 τοπικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Ήτο η αποκάλυψη του παρόντος, α ή σύ, εκείνα που υπάρχουν, χωρίς αυτό να αποκλείει την αποκάλυψη της εσωτερικής ζωής της Εκκλησίας ως πτυχές της, καθ' όλη την πορεία της μέσα στην ιστορία. Όσο όμως προχωρεί η πορεία της Εκκλησίας μέσα εις τους αιώνας και θα πλησιάζει προς το τέρμα της που συμπίπτει με το τέλος της ιστορίας, τόσο θα πυκνώνονται και οι πειρασμοί της με αποκορύφωση την παρουσία του Αντιχρίστου. Έτσι η Εκκλησία αποδύεται σε αγώνες που περιγράφονται μεταξύ των κεφαλαίων 4,1 στίχος έως 19 κεφάλαιων στίχος 10. Είναι όλα αυτά αδιγενέστε μετά ταύτα. Εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν μετά ταύτα. Ο σκοπός που θα εκτεθούν οι μελλοντικοί αγώνες της Εκκλησίας είναι να προετοιμάσει τους πιστούς η Εκκλησία σε τούτο, να τους παραμυθήσει, να τους βοηθήσει να μη σκανδαλιστούν και να μη κοσμικοποιηθούν. Οι οπτασίες που θα ιδεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και που αναφέρονται εις τους αγώνες της Εκκλησίας αρχίζουν με ένα
άνοιγμα εις των ουρανών. Μετά ταύτα είδων και ειδού θύρα ανεωγμένη εν το ουρανό, και η φωνή η πρώτη ηνίκουσα ο σάλπιγγος λαλούσις μετεμού λέγον, ανάβα όδε και δείξωση αδίγενέστε μετά ταύτα. Ποια μετά ταύτα? Μετά από την πρώτη οπτασία που είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τον δοξασμένον Ιησούν να του υπαγορεύει την καταγραφή των 7 επιστολών, και χωρίς να διακοπεί η οργανική συνέχεια αλλάζει το σκηνικό και μεταφέρεται από την γη στον ουρανό. Όταν κανείς μελετά το ιερό κείμενο, αίσθηση του ανοιχτού χώρου που ό,τι διαδραματίζεται ευρίσκεται άλλοτε επί της γης, άλλοτε στον ουρανό και άλλοτε μεταξύ γης και ουρανού. Μία θύρα ανοιγμένη στον ουρανό. Τούτο σημαίνει τη φανέρωση των κρυπτών μυστηρίων του Αγίου Πνεύματος. Και ειδού θρόνος έκυτο εν το ουρανό και επί των θρόνων καθήμενος. Ο θρόνος είναι το σύμβολο της δόξης του Θεού, και ο καθήμενος είναι ο Θεός, που το όνομά του αποφεύγεται να υποθεί, αλλά γίνεται μια ζωντανή συμβολική περιγραφή. Μοιάζει με τον ίασπη και γύρω από τον θρόνον μια ήρης που έμοιαζε με σμαράγδια. Γύρω από το θρόνο 24 άλλοι θρόνοι που εκάθεντο 24 πρεσβύτεροι φορεμένοι στα λευκά και με χρυσά στεφάνια στα κεφάλια τους. Είναι η κοινωνία του Θεού μετά των κτισμάτων του, τους ανθρώπους και τους αγγέλους. Οι 24 πρεσβύτεροι είναι η θριαμβεύουσα εκκλησία, η εκκλησία των Αγίων επί των οποίων ο Θεός επαναπάβεται. Είναι πρεσβύτεροι δια να δηλωθεί η πνευματική των οριμότης. Ο αριθμός 24 είναι το δις 12 που σημαίνει σχηματικά μεγάλο πλήθος Αγίων. Τα λευκά ημάτια είναι το σύμβολο της αγνότητος και αγιότητος. Τα χρυσά στεφάνια είναι το σύμβολο της νίκης κατά του κακού, αλλά και ότι οι Άγιοι είναι το βασίλειον ιεράτευμα. Οι 24 πρεσβύτεροι ήσαν καθισμένοι, που φανερώνει την ανάπαυση της βασιλείας του Θεού. Είναι κυκλώθεν του θρόνου, που θυμίζει εικόνα της Θείας Λειτουργίας. Ολόκληρη η εικόνα δείχνει το βαθύτατον μυστήριον της αγάπης του Θεού και της κοινωνίας του μετά της κτιστής του δημιουργίας. Από τον θρόνον εκπορεύονται αστραπές και φωνές και βροντές. Η εικόνα που είδαμε παίρνει μια δυναμικότητα και εξαγγέλει το απροσπέλαστο μεγαλείον του παντοκράτορος Θεού. 7 λαμπάδες πυρός καίονται μπροστά εις των θρόνων του Θεού, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, δηλαδή το Άγιον Πνεύμα, το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, εις την πληρότητα των ενεργειών του. Μπροστά από τον θρόνον του Θεού μια γυάλινη θάλασσα όμοια με κρίσταλο, που είναι προφανώς το πάτωμα του όλου σκηνικού. Αλλά αν είναι το πάτωμα του ουρανίου σκηνικού, τότε δια την γη είναι ο ουρανός της, από την οποία εποπτεύει ο Θεός και είναι το σύμβολο της γνώσεως του Θεού όλων των γηίνων πραγμάτων. Γύρω από το θρόνο του Θεού είναι 4 ζώα, 4 δηλαδή αγγελικές υπάρξεις, που είναι γεμάτα από μάτια και το καθένα έχει 6 φτερούγες. Το πολυώματο αυτών των ζώων φανερώνει την παγνωσία του Θεού και το πολυπτέρυγο την ευκοινησία τους στην ταχυτάτη εκτέλεση των θείων βουλών. Το πρώτο ζώο είναι το λεοντάρι και δείχνει το βασιλικόν μεγαλείον. Το δεύτερον είναι το βόδι και δείχνει την δύναμη.
το τρίτον είναι με ανθρώπινο πρόσωπο και δείχνει την ανθρώπινη ευφυΐα. Και το τέταρτο είναι αετός που δείχνει το οξυδερκές και ευπετές. Τα ζώα αυτά θεωρούνται και σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Τα ζώα αυτά υμνούν τον Θεόν εις το διηνεκές με τον ύμνον «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ύμνος εσχατολογικός». Με το τέλος του ύμνου, οι 24 πρεσβύτεροι πέφτουν και προσκυνούν τον ζώντα Θεόν, τον καθήμενον επί του θρόνου, αφού αποθέσουν τα χρυσά στεφάνια τους πρώτου θρόνου και λέγοντες «Άξιος είσαι, ο Κύριος και Θεός ημών, λαβήν την δόξαν και την τιμήν και την δύναμην, ότι σύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά σου ίσαν και εκτίστησαν». Στη συνέχεια, ο Ιερός Ευαγγελιστής βλέπει στο δεξί χέρι του καθημένου επί του θρόνου ένα βιβλίο περγαμινό ή παπύρινο ή λιτάριο που ή το γραμμένο εσωτερικά και εξωτερικά, δηλαδή οπισθόγραφα, και ή το σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Το βιβλίο στο δεξί χέρι του Θεού φανερώνει την πάνσοφη μνήμη του, την άβυσο των κρυμάτων του και τις θείες βουλές του. Οι 7 σφραγίδες δείχνουν το άγνωστον των θείων βουλών σε όλα τα κτιστά, αισθητά και νοητά όντα. Αντιλαμβανόμεθα ότι το περιεχόμενο τούτου του μυστηριώδους βιβλίου περιλαμβάνει ό,τι θα καταγραφεί στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και από τα κεφάλαια 6 έως 22, που είναι ολόκληρο το σωτηριώδες μέλλον της Εκκλησίας και της ιστορίας, του ανθρώπου και του σύμπαντος, και που είναι γνωστό μόνον εις το εσφαγμένον αρνίον, και το οποίον θα το αποσφραγίσει και θα το υπαγορεύσει να καταγραφεί στο βιβλίο της Αποκαλύψεως που έχουμε εμείς στα χέρια μας και με γλώσσα συμβολική και προφητική. Στη συνέχεια ο Ιερός Ευαγγελιστής ήκουσε μία αγγελική φωνή να κηρύσει «Τις άξιος εστίν, ανοίξε το βιβλίον και λύσε τα σφραγίδας αυτού». Και κανείς δεν μπορούσε από όλα τα αισθητά και νοητά κτίσματα να το ανοίξει. Και ο Ιωάννης κλαίει γι' αυτό. Ένας όμως πρεσβύτερος τον καθησυχάζει ότι βρέθηκε εκείνος που θα το ανοίξει τούτο το μυστηριώδες βιβλίον. Είναι ο Λέων, ο εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ. Είναι ο Μεσσίας Ιησούς, ο ιστορικός Ιησούς, ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού, που υπερίσχυσε δια του απολυτρωτικού του έργου δια να ανοίξει το βιβλίο. Και πράγματι, και είδον, συνεχίζει ο Ιωάννης, εν μέσω του θρόνου των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων, εστικός, ως εσφαγμένων, έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7. Εις την όλη αυτή οπτασιακή εικόνα, εθ' εξής το εσφαγμένον και εστικός αρνίων, το οποίον είναι ο παθόν διημάς εν ανθρωπίσας Θεός Λόγος, θα έχει την κεντρική θέση εις το όλο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Εθ' εξής, η θεολογία του Σταυρού των Ευαγγελίων αντικαθίσταται με τη θεολογία του εσφαγμένου αρνίου, που φυσικά είναι η ιδία θεολογία με διαφορετική εικόνα. Έτσι, με την εικόνα του αρνίου συμπληρώνεται και η όλη οπτασιακή εικόνα. Ο πατήρ επί του θρόνου, το πνεύμα το Άγιον με τις 7 καιόμενες λαμπάδες και ο Υιός ως αρνίον. Είναι όλη η Αγία Τριάς, όπως εμφανίζεται και εις τα Ευαγγέλια και που εργάζεται το μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Τα 7 κέρατα του αρνίου δείχνουν το πλήρωμα της βασιλικής εξουσίας και δυνάμεώς του. Οι 7 οφθαλμοί δείχνουν την παγνωσία του Υιού, αλλά και τα 7 πνεύματα λαμπάδες που δείχνουν ότι ο Υιός αποστέλει το πνεύμα το Άγιον εις τον κόσμο, όπως και ο Πατήρ. Όταν δε έλθει ο Παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός,
το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, παραθέτει ο Χριστός εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον. Και συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής στην οπτασιακή του περιγραφή. Και είδα, γράφει, το αρνίον να λαμβάνει από την δεξιά του καθημένου επί του θρόνου το βιβλίον. Και όταν το έλαβε, τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν και τον προσκύνησαν με ύμνους και θυμιάματα. Αυτό δείχνει ότι τόσον ο αγγελικός κόσμος, όσον και ο κόσμος των ανθρώπων, προσκυνούν την ανθρωπίνη φύση του Χριστού λατρευτικά, όπως και την θείαν φύση. Το γεγονός της παραλαβής του βιβλίου θεωρείται κοσμοϊστορικό γεγονός. Δι' αυτό και προκαλεί την δοξολογία των αγγέλων και των Αγίων. Μετά την δοξολογία των μυριάδων των Αγίων Αγγέλων και των τεσσάρων ζώων και των 24 πρεσβυτέρων και όλων των δυσμάτων εις των ουρανών και εις την γη και υποκάτω της γης, ακροτελεύθια να λέγουν άξιον εστί το αρνίον, το εσφαγμένον, λαβήν, την δύναμη και τον πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν. Και βρισκόμεθα, αγαπητοί, εις το έκτον κεφάλαιο. Ο Άγιος Ιωάννης βλέπει στην συνέχεια το άνοιγμα των 7 σφραγίδων. Πριν όμως προχωρήσουμε στην ανάλυση τους, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μετά το άνοιγμα και των 7 σφραγίδων που αντιστοιχούν σε 7 αποκαλυπτικές εικόνες, έρχεται μια νέα επτάδα οπτασιακών εικόνων που ανοίγουν με το σάλπισμα 7 αγγέλων. Μετά και από αυτήν την επτάδα έρχεται μια τρίτη επτάδα που αναφέρεται πάλι σε οπτασιακές εικόνες με χαρακτηριστικό την έκχυση αντιστοίχως 7 φιελών. Μέσα σε αυτές τις τρεις επτάδες σύνολων 21 εικόνων έχουμε οπτασιακές πτυχές της πορείας της Εκκλησίας και της ιστορίας. Και τώρα τίθεται το ερώτημα. Κατά τη διάρκεια εκθέσεώς των, πώς πρέπει να εννοηθούν χρονικά? Η μία δηλαδή επτάδα οραμάτων καλύπτει μια σειρά γεγονότων, με το τέλος των οποίων αρχίζει νέα σειρά οραμάτων γεγονότων? Ποια δηλαδή είναι η χρονική σχέση αυτών των τριών επτάδων αποκαλύψεων? Έχουν διατυπωθεί δύο αντιλήψεις περί χρονικής σχέσεως των τριών επτάδων οραμάτων. Η πρώτη θεωρία δέχεται την κατά παραλλήλους κύκλους επανάληψη των αυτών πραγμάτων και ιδεών ή γεγονότων στις επταδικές εικόνες των αλλεπαλλήλων οράσεων και καλείται θεωρία της επαναλήψεως ή ανακεφαλαιώσεως ή κυκλική θεωρία. Όταν δηλαδή πληρωθούν τα γεγονότα των 7 σφραγίδων, αρχίζει η πλήρωση των 7 σαλπίγγων. Όταν πληρωθούν και αυτές, αρχίζει η πλήρωση των 7 φιαλών. Όταν και αυτές πληρωθούν, αρχίζει πάλι ο κύκλος των 7 σφραγίδων και ούτω καθεξής, διαρκής επαναλήψης. Έχουμε δηλαδή τρεις παραλλήλους κύκλους πληρώσεως επταδικών γεγονότων που διαρκώς πληρούνται έως τη συντελεία των αιώνων με πύκνωση προς τα έσχατα. Τυπική περίπτωση, παράδειγμα, παιδεία, εσχάτη ώρα εστί, λέγει στην πρώτη επιστολή του Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται και νυν Αντίχριστη πολύ γεγόνασι, όθεν γινώσκομεν ότι ώρα εσχάτη ώρα εστί. Δηλαδή η εσχάτη ώρα είναι κάθε στιγμή όπου και εμφανίζονται Αντίχριστοι. Αυτοί θα συνεχίσουν να εμφανίζονται έως ότου έλθει η όντως εσχάτη ώρα με τον όντως Αντίχριστον, που οι προηγούμενοι του υπήρξαν απλώς πρόδρομοι του. Έτσι έχουμε επανάληψη του φαινομένου Αντίχριστη με πύκνωση στα έσχατα που θα είναι ο καθαυτό Αντίχριστος. Η δευτέρα μέθοδος αποδέχεται την ευθύγραμμον χρονολογική ή περιοδική πρόοδο των συμβολιζομένων στις επιμέρους οράσεις γεγονότων και καλείται χρονολογική θεωρία. Όταν δηλαδή πληρωθούν τα γεγονότα της πρώτης επτάδος,
προχωρούμε στα γεγονότα της επομένης επτάδος, έως ότου φτάσουμε στα έσχατα χωρίς επανάληψη των γεγονότων. Παράδειγμα, λέγει ο Χριστός, Ματθαίος 24,29, ευθύς δε μετά την θλίψην των ημερών εκείνων ο ήλιος σκοτισθήσεται και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής. Αυτό δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται, αυτό θα συμβεί μόνο μία φορά. Συνεπώς πληρεί την χρονολογική θεωρία. Εδώ πρόκειται, όπως βλέπουμε, περί ευθυγράμμου θέσεως των γεγονότων. Εν τούτης, οι καλύτεροι ερμηνευτές, παλαιοί και νεότεροι, δέχονται την πρώτη θεωρία χωρίς να αποκλείουν και τη δευτέραν. Δέχονται δηλαδή ότι μια προφητεία, όπως και των παλαιών προφητών, δεν εξαντλείται σε μια χρονική στιγμή, αλλά συνηφαίνεται με το άμεσον, το προσεχές και το απότατον μέλλον. Μια προφητεία επαναλαμβάνεται και ταυτοχρόνως προχωρεί. Οι δύο αυτές μέθοδοι μπορούν να παρασταθούν με μία ελικοειδή γραμμή, δηλαδή με μία ανηφορική άνοδο γύρω από ένα κυκλικό βουνό, που μετά από κάθε πλήρη κύκλο ο αναβάτης βρίσκεται σε ένα άνωθε σημείο από την αφετηρία και ταυτοχρόνως μπορεί να βλέπει την κορυφή. Ανεβαίνει και βλέπει και την κορυφή. Ένα ακόμα σημείο πρέπει να τονιστεί. Τα προφητευόμενα της Αποκαλύψεως αρχίζουν από τη στιγμή που εδόθη προς δημοσίευση των βιβλίων, από το τέλος δηλαδή του πρώτου αιώνα. Κάθε τι που πραγματοποιείται είναι προανάκρουσμα των επομένων γεγονότων με τελική έκβαση τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Και τώρα ερχόμεθα να ειδούμε την αποσφράγηση του μυστηριώδους εκείνου βιβλίου. Το αρνίον αποσφραγίζει την πρώτη σφραγίδα και ο Άγιος Ιωάννης βλέπει ύπον λευκών. Και ο καθήμενος επ' αυτών είχε τόξον και στεφάνι στο κεφάλι, σύμβολα νίκης, εξουσίας και βασιλείας. Ο καθήμενος είναι ο Χριστός ή υπό τον Χριστόν, το Ευαγγέλιον, ο Χριστιανισμός που εξαγγέλλεται εις τα έθνη διαστόματος των Αποστόλων. Είναι η ανατολή του Χριστιανισμού και εξήλθε νικών και ή να νικήσει. Αξίζει να εφαρμόσουμε εδώ τις ήδη αναφερθήσεις μεθόδους ερμηνείας. Για παράδειγμα, η σφραγίδα η πρώτη εκφράζει το κήρυγμα του Ευαγγελίου στον κόσμο. Κατά τη χρονολογική θεωρία θα πρέπει μετά τη διάδοση του Χριστιανισμού υπό των Αποστόλων εις τον κόσμο η πρώτη σφραγίδα να έχει εκπνεύσει και εφ' εξής να μην έχουμε διάδοση του Ευαγγελίου. Κατά την κυκλική θεωρία, η πρώτη σφραγίδα δεν εξαντλείται, αλλά το αποστολικό κήρυγμα δια των διαδόχοτων συνεχίζεται μέχρι σήμερα και μέχρι συντελείας. Θα καταλάβατε τώρα με τα παραδείγματα αυτά τις δύο αυτές μεθόδους. Δεύτερον, με το άνοιγμα της Δευτέρας σφραγίδος εξήλθε άλλος ύπος, πυρός, κόκκινος, και εις τον καθήμενον εδόθη η εξουσία να πάρει την ειρήνη από τη γη και οι άνθρωποι να αλληλοσφαγούν. Το Ευαγγέλιον όταν ήρχισε να διαδίδεται δεν έγινε δεκτό από όλους τους ανθρώπους, δι' αυτό και εξαπελήθησαν διωγμοί εναντίον του χριστιανών, των χριστιανών, και να αναφανούν οι μάρτυρες της πίστεως. Αλλά όπως ο λευκός ύπος, δηλαδή η διάδοση του Ευαγγελίου, συνεχώς θα εξαπλούται μέσα στην ιστορία, έτσι και ο πυρός ύπος, δηλαδή οι διωγμοί, διαρκώς θα εξαπολύονται εναντίον των χριστιανών και θα έχουμε διαρκώς και νέους μάρτυρες. Τρίτον, με το άνοιγμα της τρίτης σφραγίδας εξέρχεται ύπος μαύρος που ο καθήμενος επ' αυτών είχε στο χέρι του ζυγαριά και ακούστηκε φωνή, ένα δινάριο θα πουλιέται η λίτρα το σιτάρι και ένα δινάριο οι τρεις λίτρες κρυθαριού. Και μη λείψει το λάδι και το κρασί. Είναι ένας επερχόμενος λοιμός πείνα που οι άνθρωποι θα πεθαίνουν από την πείνα. Αυτός θα είναι το αποτέλεσμα της αποστασίας των ανθρώπων από το Ευαγγέλιο. Τέταρτον, με το άνοιγμα της τετάρτης σφραγίδος επρόβαλε ύπος χλωρός, κίτρινος, που το όνομά του είναι θάνατος. Ο Άδης τον ακολουθούσε
και πήρε την εξουσία να φωνεύσει το τέταρτον του πληθυσμού της γης με πολέμους, αρρώστιες, πείνα και άγρια θηρία. Όλα αυτά θα είναι το αποτέλεσμα της αποστασίας από τον Θεό. Εάν προσέξουμε την προοδευτική λύση των τεσσάρων πρώτων σφραγίδων, θα παρατηρήσουμε ότι έχουμε μία προοδευτική κλιμάκωση: την εξάπλωση του Ευαγγελίου, τον διωγμό του, την τιμωρία των διωκτών με πείνα, με αρρώστιες και με πολέμους. Πέμπτον, ίσως μέχρι τώρα από τις πληγές που εξαπελήθησαν να εννομήσετε ότι οι ευσεβείς χάθηκαν. Την απάντηση έρχεται να δώσει το άνοιγμα της πέμπτης σφραγίδος. Ο Άγιος Ιωάννης βλέπει υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν ειν ήχων. Ζητούν αποκατάσταση, δηλαδή ανάσταση των νεκρών, αλλά τους βεβαιώνεται να αναπαυθούν, εννοείται εις τον Παράδεισον, λίγο ακόμη καιρό, έως ότου και άλλοι αδελφοί των γίνουν μάρτυρες μέσα εις την ιστορία. Πρόκειται δια το χριστιανικό μαρτύριο, που πρέπει οι πιστοί, εάν θέλουν να είναι όντως πιστοί, να έχουν διαρκώς πρώτων οφθαλμών των. Το χωρίον αυτό είναι ένα ισχυρό σημείο υπέρ της ζωής των ψυχών και της παραμονής των εις τον Παράδεισον, που εδώ τοποθετείται κάτω από το θυσιαστήριον του Θεού. Έκτον, και ερχόμεθα εις την έκτη σφραγίδα που είναι πολύ εκτενής. Διαιρείται σε τρία μέρη, εκ των οποίων το πρώτο αναφέρεται εις την ανάσταση του εις την αναστάτωση του σύμπαντος, και τα δύο τελευταία είναι διαψάλματα. Το πρώτο μέρος περιγράφει ότι με το άνοιγμα της σφραγίδος έγινε μέγα σεισμός. Ο ήλιος εσκοτίνιασε και η σελήνη έγινε κόκκινη σαν αίμα. Τα αστέρια του ουρανού έπεσαν και ο ουρανός εχωρίστη σαν βιβλίο ηλιτάριο στα δυο. Στη γη επάνω εσημειώθησαν μεγάλες μετατοπίσεις και γεωλογικές μεταβολές. Οι άνθρωποι εκρύβησαν εις τις σοπές της γης με φόβο πολύ μεγάλο. Εδώ θα εφαρμόσουμε την ευθύγραμμο μέθοδο που χρησιμοποιεί ο Κύριος στα Ευαγγέλια. Ευθύς δε μετά την θλίψη των ημερών εκείνων ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ουδώσει το φέγγος αυτής, που είπε ο Χριστός. Ή όπως γράφει ο Απόστολος Πέτρος: ήξι θα έλθει δε η ημέρα Κυρίου, ενή εν τη οποία ουρανή ριζιδών μεταθορύβου πατάγου παρελεύσονται, θα περάσουν, θα φύγουν, και η γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσεται, όλα θα καούν. Πρόκειται περί των εσχάτων του σύμπαντος, αναστατώσεων, από που θα προέλθει, όπως θα δούμε στο τέλος του βιβλίου, το καινούριο σύμπαν, η Βασιλεία του Θεού. Τα επί του σταυρού γεγονότα, όπως ο σεισμός, ο σκοτασμός του ηλίου κλπ, ήσαν προήμια εκείνων που θα συμβούν τότε κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Πρέπει όμως να πούμε ότι πριν γίνουν αυτές οι παγκόσμιες αναστατώσεις, θα γίνουν σεισμοί και αναστατώσεις επί της πίστεως και των ηθών. Εις το αγωνιώδες ερώτημα της Εκκλησίας εμπρός εις τα κοσμοϊστορικά γεγονότα και τις δύνατε σωθήνε, έρχεται αμέσως το επόμενο διπλούν διάψαλμα να δώσει την απάντηση. Είναι δύο συναρπαστικές και πολύ παρηγορητικές οπτασίες που δείχνουν τη θέση των πιστών μέσα σε αυτές τις φοβερές αναστατώσεις. Η πρώτη σκηνή οπτασία είναι επίγειος, η δε δευτέρα μια σύντομη αλλά αδρή εικόνα ουρανίου ζωής των πιστών. Έτσι, αυτή η διάδα των οπτασιών θέλει να πληροφορήσει τον πιστόν ότι ό,τι και αν συμβεί εις την γη, μη φοβηθεί, διότι εις τον ουρανόν τον αναμένει η μακαριώτης του Θεού. Και το πρώτο διάψαλμα: τέσσερις άγγελοι κρατούν τους ζωογόνους ανέμους της γης. Ένας πέμπτος άγγελος τους φωνάζει ότι πριν προβούν εις το φθοροποιόν τούτο έργο τους για την τιμωρία των ασεβών, να έλθουν να σφραγίσουν τους πιστούς δούλους του Θεού εις τα μέτωπά των. Είναι μια συμβολική παράσταση της γραφικής ρήτρας,
έγνω Κύριος τους όντας αυτού. Γνωρίζει ο Κύριος τους δικούς του. Ήδη η Εκκλησία σφραγίζει τους πιστούς της με τα μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος. Α, και ποιος ο σκοπός του σφραγίσεως? Όχι βεβαίως η αποφυγή του μαρτυρίου, αλλά η προστασία των πιστών από την πλάνη των ψευδοχρίστων και κυρίως από την πλάνη του Αντιχρίστου. Βεβαίως πρέπει να έχει και γενικότερο χαρακτήρα προστασίας. Ο Χριστός λέγει ότι «Οι μη εκολοβώθησαν ημέρα εκείνε, ούκανε σώθη πάσα σάρξ, δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται ημέρα εκείνε». Αυτή η σφράγιση έχει ιδιότυπον χαρακτήρα ανάλογα με την περίπτωση και την εποχή. Μία προφητική σφράγιση έχουμε στον προφήτη Εζεχείλ, 8 και 9 κεφάλαια. Μια ιστορική σφράγιση έχουμε κατά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ υπό του Βεσπασιανού και Τίτου το 70 μετά Χριστόν. Οι χριστιανοί ενεθυμήθησαν τους σχετικούς λόγους του Κυρίου και αφού απεχώρησαν από την πόλη εσώθησαν. Η σφράγιση των πιστών κατά τις έσχατες ημέρες δεν γνωρίζουμε τι μορφή θα έχει, αλλά τότε ο Θεός θα την αποκαλύψει δια της Εκκλησίας Του. Και ο Ιερός Ευαγγελιστής ακούει τον αριθμό των εσφραγισμένων. Είναι 144.000 από τις 12 φυλές του Ισραήλ. Δεν είναι ακριβής αριθμός, αλλά συμβολικός, και πρόκειται δια των καταπνεύμα νέων Ισραήλ, δηλαδή χριστιανοί, και εξ Ιουδαίων εξ Εθνών. Το δεύτερο διάψαλμα, το οποίο συμβαίνει κατά τη λύση της έκτης φραγίδας. Εδώ φαίνεται η λειτουργία της θριαμβευόσης εκκλησίας. Είναι μια σκηνή που δείχνει ποιο το μέλλον των πιστών που θα σφραγιστούν επί της γης. Το διάψαλμα αυτό αποτελεί μια εκ των ωραιότερων σελίδων της Αγίας Γραφής και το αποκορύφημα του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Και ειδού, όχλος πολλής, ο να ρυθμίσει αυτόν ουδής εδύνατο, από κάθε λαό και γλώσσα και φυλή όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Όλοι αυτοί προέρχονται από τη θλίψη τη μεγάλη και ελεύκαναν τα ημάτια τους εις το αίμα του αρνίου, στο μαρτύριο, δηλαδή έγιναν μάρτυρες Χριστού. Δι' αυτό και για αυτούς δεν υπάρχει δάκρυ και πόνος, πείνα και δίψα και ταλαιπωρία. Παντοτινά βρίσκονται ενώπιον του θρόνου του Θεού και τον λατρεύουν εις το διηλεκές. Έκτον, και ερχόμεθα εις τη λύση της εβδόμης σφραγίδος, με το άνοιγμά της γίνεται σιγή ως ημίωρον εις των ουρανών, και κατόπιν εμφανίζονται 7 άγγελοι με 7 σάλπιγγες που η παρουσία τους ανοίγει μια καινούργια επτάδα πληγών. Η πλήρωση της δευτέρας επτάδος δεν είναι χρονική επέκταση της πρώτης, όπως λέγαμε, αλλά απλώς λεπτομερέστερες πτυχές της πρώτης επτάδος, η οποία εξετέθη διαγραμματικά, ενώ τώρα έχουμε μία λεπτομεριακότητα, περιπλοκότητα, δυσληπτότητα και φοβερότητα των εικόνων. Πρώτο σάλπισμα υπό του πρώτου αγγέλου. Χαλάζει, φωτιά και αίμα έπεσε στη γη, και το τρίτο της γης κατεκάει όπως και το τρίτο του φυτικού βασιλείου. Η πληγή αυτή θυμίζει την πρώτη και εβδόμη πληγή του Φαραώ, που εκείνες οι παλιές φαραωνικές πληγές υπήρξαν ιστορική τύπη των πληγών των εσχάτων. Η τιμωρία των Σοδόμων υπήρξε και αυτή τύπος ιστορικός αυτής της εσχατολογικής πληγής. Το καταπληκτικό είναι ότι οι ιστορικοί τύποι δεν αφήνουν περιθώρια δια μίαν αλληγορική ερμηνεία. Δεύτερο σάλπισμα. Ένα αντικείμενο σαν βουνό φλεγόμενο έπεσε εις την θάλασσα, και το τρίτο των ψαριών απέθανε, αφού το νερό της θαλάσσης έγινε σαν αίμα κόκκινο. Το ίδιο συνέβη και με το τρίτο των πλοίων. Οι παλαιοί εκκλησιαστικοί ερμηνευτές ήταν αδύνατο να φανταστούν τις επιτεύξεις του τεχνικού πολιτισμού που θα μπορούσε να στραφεί εναντίον του ιδίου του ανθρώπου. Εδώ ισχύει το του Αγίου Ανδρέου Κεσαρίας: ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της νύφουση. Σήμερα μία ραδιενεργός μόλυνσης από την έκρηξη μιας πυρηνικής βόμβας είναι ικανή να επιφέρει τέτοια καταστροφή όπως προβλέπεται από την προφητεία.
αλλά αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη Κυριακή.